Λοιπόν. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πρωί που βάλω τα vlogs μας. Αποφάσισε. Πρωί είναι απόγευμα. Πρωί. Εντάξει. Οι Αριστοτρίτες είναι πρωινές. Μάλιστα. Για πρωινούς τύπους. Φυσικά αυτό είναι έκτακτο. Δεν είναι από αυτά που θα μπουν στις Αριστοτρίτες. Οπότε μπορεί να πεις και καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Bonsoir. Buongiorno. Γυρίζουμε δύο έκτακτα. Γυρίσαμε ένα για τις εθνότητες μου και την μπασταρδοσύνη μου. Και τώρα γυρίζουμε ένα για εμάς, φιλενάδα. Θέλω να μιλήσουμε για τη φιλία. Να μιλήσουμε. Για τη φιλία μεταξύ γυναικών και για τη δική μας τη φιλία, η οποία για έναν περίεργο τρόπο, με έναν περίεργο τρόπο, από τον καιρό που κάνουμε δημόσιες εμφανίσεις μαζί, μπαίνει στο στόχαστρο. Ναι, ρε παιδί μου. Εμπράμα. Δεν μου συμβαίνει. Ξέρεις τα διάφορα κατά καιρούς. Καλό. Θες να τα πεις εσύ. Εντάξει, κάτι. Επειδή λένε ότι σε καπελώνω γι' αυτό. Κάτι τοξικές παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις. Παράσιτα. Διάφορα όλα τα παρά μαζί. Κάτι έτσι γνώμες, απόψεις που είναι λίγο φθονερές. Να ξεκρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, δηλαδή έτσι από το 2013. Από το 2013 που κάναμε μαζί την εκπομπή με Πες τα Θέκλα, θυμάσαι, που ευρίσκονταν κάθε τόσο γυναίκες, όχι άντρες. Όλες οι γυναίκες. Ναι. Γυναίκες οι οποίες προσπαθούσαν να μας τρέψουν τη μία εναντίον της άλλης. Γιατί... Είμαστε ένα άτιμα πλάσματα οι γυναίκες. Ανταγωνιστικές. Δεν θέλουμε να βλέπουμε την καλύτερη μας. Ζηλεύουμε πολύ. Κόρη, εγώ χαίρομαι να βλέπω τους καλύτερους μου. Κι εγώ. Αλλά μάλλον δεν είναι όλες το ίδιο. Δυστυχώς. Ξέρεις... Τι που με στενοχώρησε εμένα, το πρόσφατο που με στενοχώρησε, ήταν το βίντεο που έκαναμε ως απάντημα, ως απάντηση στο ερώτημα. Ναι, που ο φίλος του έχει καρκίνο. Έχει διαγνωστεί με καρκίνο, ο 14χρονος, που μας ρωτούσε πώς να τον αντιμετωπίσει. Που υπήρξαν δύο σχόλια που ήταν... στενάχωρα. Το ένα το σχόλιο ήταν ότι είμαστε ανοιχτός θέματος. Ναι. Το οποίο ήρθε με έναν άλλο σχόλιο που έλεγε ότι σε φέρνω εδώ και δεν σου αφήνω να μιλήσεις και σε καπελώνω. Και αφού τη φέρνεις εκεί και σίγουρα όσα έχει να πει είναι πολύ σπουδαία, που εντωμεταξύ είμαι η πρώτη που το λέω και το λέω και το ξαναλέω ότι είναι πολύ σπουδαία αυτά που έχει να πει Αριστονίκη, ότι έχει πάρα πολύ μόρφωση Αριστονίκη, ότι κατέχει πάρα πολλές γνώσεις Αριστονίκη, ότι είναι πολύ καταρτισμένη η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Και την θαυμάζω και την εκτιμώ και τη σέβομαι. Εγώ να κάνω μια δήλωση. Δεν χρειάζομαι δικηγόρο. Αν έχω κάποιο πρόβλημα, και στόμα έχω, και μηγιάν έχω, και άποψη έχω, μπορώ να την καταθέσω. Και μάλιστα πολλές φορές το κάνω και πληρώνω και το τίμημα. Έτσι δεν είναι? Ξέρεις πόσα τιμήματα έχω πληρώσει, επειδή λέω τη γνώμη μου για την άποψή μου. Και πόσοι δεν με χωνεύουν. Μα δεν πειράζει. Είσαι όμως αυθεντική. Τι να κάνω. Δεν νιώθω κάτι τέτοιο. Πολλές φορές εγώ νιώθω εδώ ότι συμπληρώνει η μία την άλλη. Μία φορά μόνο τσακωθήκαμε, πήγαμε να τσακωθούμε. Θυμάσαι. Και ήταν μέσω Messenger. Ναι, θυμάμαι. Ήταν Θεσσαλονίκη, είναι Αριστονίκη. Ήμουν εγώ Κύπρο. Και μιλούσαμε μέσω Messenger. Και είχες πάει σε ένα γιατρό, είχες κάνει μια εξέταση που είχε αναμφίβολα αποτελέσματα και ήσουν αναστατωμένη. Και εγώ προσπαθούσα μέσω Messenger να σε κάνω να μιλήσεις, να σε στηρίξω και εσύ έκανες shutdown. Μα τούτο πρέπει να ήταν και το 13, νομίζω, το 14. Ήταν η δύσκολη σου χρονιά το 14, ήταν και η δύσκολη χρονιά ζωή σου, νομίζω. Και έτσι... τσακωθήκαμε. Όχι, εντάξει, είχαμε μια... δύσκολη λογομαχία και μετά τα βρήκα.
Ναι, όμως ήταν η μόνη φορά. Δεν τσεκωνόμαστε. Εμείς μπορεί να διαφωνούμε έντονα, να πούμε, αλλά ποτέ δεν ξεφεύγουμε. Εννοώ, ξεφεύγουμε. Ναι, name calling δεν έκαναμε ποτέ. Δηλαδή, ποτέ δεν μου είπες, δεν με έβρισες ή μου είπες χαρακτηρισμούς, ούτε κι εγώ εσένα. Σε καμιά περίπτωση. Όχι. Ήταν η μόνη φορά που ένιωσα ότι κάπως είχε κρατασμούς η φιλία μας, αλλά τσίνο το πράγμα, εμάς έφερε πιο κοντά όμως. Ναι. Γιατί μετά που τσίνο, θυμάσαι μετά που τσίνο, πήγαμε το 15 στην Αθήνα και θυμάσαι έτσι τους περιπάτους που έκαναμε στην πλάκα μου, μιλούσαμε ώρες και είπαμε πράγματα και ήρθαμε πολλά πιο κοντά μετά που τσίνο το πράγμα. Ναι, γιατί εσύ είσαι έξω καρδιά, εγώ θέλω πολύ καιρό για να ανοιχτώ, οπότε ήταν σαν να μου έσπασε το καρυδό τσούφλο. Το οποίο... σαν να μου το έσπασες, σαν να μου είπες, άντε βγες έξω, καιρό έμεινες εκεί μέσα, αφέσου ας πούμε. Το οποίο έκανα το 3 χρόνια μετά που γνωριστήκαμε, όταν ένιωθα ότι δεν θα σε έβλαπτα. Ναι. Το έκανα από την αρχή. Ναι, έδωσες το χρόνο μου, γιατί για να πάρω το χρόνο, γιατί πρόσεξε ότι εμείς γνωριστήκαμε εκ των υστέρων, αφού είχαμε διαμορφωθεί ως χαρακτήρες και ως προσωπικότητες και είχαμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα, οπότε τούτο, επειδή ήταν και δύσκολη καιρή, και οι δύο ήμασταν στην αρχή, κάτσε να δούμε τι είναι τούτη. Πώς είναι, γιατί έχουμε, νομίζω μας έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολλοί άνθρωποι και τις δύο, και φυσούμε και το γιαούρτι μερικές φορές. Εμένα γίνο μου μετά με εντύπωση μόλις εμπήκε στη ζωή μου, ήταν ότι κάποιες άλλες γυναίκες που ήταν στη ζωή μου ζήλεψα. Και τούτον έδωσε μου το έναυσμα να σκεφτώ, wow, κάτι συμβαίνει δάμε. Δηλαδή το ήταν θετικό για μένα. Γιατί λέω, wow, σημαίνει ότι τούτη η κοπέλα ταιριάζει μαζί μου και κάποιες άλλες που κάμναμε παρέα, αν ήταν φίλες, κάμναμε παρέα. Ανησυχούν ότι να κάνω παραπάνω παρέα μαζί της παρά μαζί τους. Εγώ δεν ήμουν καχύποπτη απέραντι σου. Επειδή δεν είμαι καχύποπτη, περίμενε, επειδή δεν είμαι καχύποπτη σε κανέναν, εγώ έχω τούτον το στυλ. Είμαι ανοιχτή, δίνω ευκαιρίες στους ανθρώπους, αλλά μόλις κάνω την πρώτη μαλακία, γεια σας. Δεν έχεις κάνει καμία μαλακία μέχρι τώρα. Μα καμία νόμιζα. Και ούτε νομίζω σε κανεί να κάνει. Όχι, εγώ δεν ζητώ τίποτα. Είμαι το του δώσε. Σαν άνθρωπος, δεν ζητώ από τους άλλους. Τα λέω μαλακία, δεν είναι μόνο να πάρεις πράγματα από τους άλλους. Μαλακία είναι να πεις ψέματα, να λειτουργήσεις με έναν τρόπο που να είναι βλαπτικός προς τον άλλον, ναι, και να με σε νοιάζει. Όχι, δεν έχω έτσι. Είμαι ψυχοπονιάρα, αλλά μερικές φορές εις βάρος μου. Δηλαδή δεν έχω. Μ' αρέσει και να κάνω κακό. Φοβάμαι να κάνω κακό, γιατί μετά, επειδή έχω πρόβλημα συνείδησης, αν νιώσω ότι σε κάποιον έχω κάνει. Τούτο είναι ακριβώς όμως επειδή έχεις τη δική σου ηθική μπηξίδα, η οποία. Εν άλλα τα θέματα μου. Εμένα είμαι εσωστρεφής, ανοίγω με πολύ εύκολα. Τους περνάω όλους από κόσκινο για να τους εμπιστευτώ. Έχω τούτα τα ζητήματα. Θέλω να σου εξομιλήθω κάτι δημοσίως. Να μου εξομιλήθεις. Ξέρεις πόσο πολύ χαίρομαι να με παίρνεις τηλέφωνο για να μου πεις μια δύσκολη μέρα σου? Γιατί στις αρχές έλεγα σου εγώ τα προβλήματά μου, δεν είναι πολύ μήλος. Και τώρα χαίρομαι το. Χαίρομαι το που με εμπιστεύεσαι και λες μου τι σε στενοχώρησε, τι σε θύμωσε, γιατί η κοπέλα είναι στο πεδίο. Είναι στη μάχη. Στη μάχη. Είναι στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Ναι. Σε πολλά μέτωπα. Μέχρι και φοιτήτρια είναι τώρα. Μέτα την ακτορική. Μέν φοιτήτρια δε. Που δεν έπαψε ποτέ να είναι. Με έναν τρόπο καταφέρνει τα να είναι πάντα. Πρέπει να βρούμε, τον τρόπο να σε πείσουμε για το κανί. Λοιπόν. Τι να κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι ένας φόβος που έχουν οι άνθρωποι που βγάζουν, που προβάλλουν τις δικές τους ανασφαλίες ή τα δικά τους, ξέρω ότι αποθυμένα πάνω στη φιλία κάποιων άλλων ανθρώπων, είναι ότι δεν είναι ήδη αγαπητοί ή δεν μπορούν ήδη να έχουν φίλους. Ή νομίζουν ότι δεν μπορούν να έχουν φίλους. Ναι. Και εγώ δεν θεωρώ ότι η φιλία είναι κάτι που, ενώ όπως την ερωτική σχέση του στυλ, αν έχω μια πολλά καλή φιλία δεν μπορώ να κάνω και άλλες καλές φιλίες. Όχι. Γιατί.
Δηλαδή είναι ένα αποκλειστικό. Είναι μονογαμική. Ναι, είναι μονογαμική σχέση. Η βιλία δεν είναι μονογαμική. Αυτό θα είναι το. Η βιλία δεν είναι μονογαμική. Ναι. Και είμαστε ανοιχτές και βάζουμε νέους ανθρώπους στη ζωή μας. Βάλω εγώ δηλαδή στη ζωή μας. Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ο άνθρωπος, τι άνθρωπος είσαι και αν ταιριάζεις με τον άλλο και τι φιλοσοφία έχεις. Εμένα αυτό που μ' αρέσει στους άλλους, το θαυμάζω, τους χαίρομαι, τους βγάζω το καπέλο και προσπαθώ να τους μοιάσω. Τούτο είναι, το είναι okay. Θετική ζήλια, λοιπόν, θετική ζήλια, η οποία είναι επικοδομητική. Με εκνευρίζουν πολλοί άνθρωποι που νιώθω ότι θέλουν να σε γδάρουν, να σε βγάλουν τα ζουμιά σου, να σε ξεζουμίσουν, να σε δουν να σέρνεσαι. Αυτό το πράγμα με εκνευρίζει πάρα πολύ. Γιατί αν έβλεπαν μέσα τους την πηξίδα τους, αν την έβρισκαν και έβλεπαν τα καλά τους... Πρέπει να έχεις για να την έβρισκ, κόρη. Τέλος πάντων, ας κάνουν μία καταβήθηση να δουν τι συμβαίνει εκεί μέσα, τότε θα έβρισκαν και εκείνη καλά στοιχεία και θα ήταν και εκείνη καλά. Γιατί πρέπει δηλαδή το καλό που βλέπουμε στον άλλο να το καταστρέψουμε για να νιώσουμε εμείς καλύτερα. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Χαίρομαι που μεγαλώνουν τα μωρά σου και εξελίσσονται σε πολύ ωραίους εφήβους, γουστάρω. Εχθές βλέπαμε μια σειρά με Παναγιώτη που πρωταγωνιστής μοιάζει πολλά στο Μεγάλο και στο Λάζαρο. Λέω το σαν το Μεγάλο και ο Λάζαρο. Μεγαλώνουν και χαίρομαι και για το σπίτι σας που σιγά σιγά μετακομίζεται σε ένα χώρο που σας γεμίζει και σας εκφράζει. Όντως έχει πολύ θετικότητα το σπίτι σας, το καινούριο. Καμία σχέση με την τοξικότητα του παλαιού. Χαίρομαι που κάνεις το μεταδακτορικό σου, χαίρομαι που εξελίσσεσαι, χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι για σένα. Πάρα πολύ. Για την επιτυχία σου που θα φτάσει. Η επιτυχία το μου όμως είναι. Δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς εσένα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μου οι οποίοι εν τρομερά στηρίγματα στο να μπορέσω εγώ να προχωρήσω. Για να σου πω ποιοι είναι. Καλό. Είσαι εσύ, η οποία η Αριστονίκη το 2013 έστησε εμπόδι για να κάνω την. 14, λοιπόν, το 2013 όταν μου ήρθε η πρόταση για να κάνω το Πέστα Θέκλα, έκατσε δίπλα μου και στήριξε πάρα πολλά. Έκανε το τηλεφωνικό κέντρο στην εκπομπή. Δηλαδή, πολλές ώρες απλήρωτες, ούτε εγώ πληρώνουμε ούτε εσύ. Δηλαδή, ο κόσμος νομίζει ότι επειδή πάμε στην τηλεόραση, πληρωνόμαστε. Κανένας ψυχολόγος δεν πληρώνεται στην τηλεόραση. Η μόνη περίοδος που πληρωνόταν κάποιος ήταν να έκανα εγώ την εκπομπή. Μάλιστα, κάποιοι πληρώνουν, όχι να πληρώνουν. Έχει που πληρώνουν για να πάτε, ναι. Εμείς δεν πληρώσαμε ποτέ για να πάμε, νομίζω να λέμε βλακίες. Ευτυχώς. Ναι. Η μόνη περίοδος που πληρώθηκα από εκπομπή ήταν όταν έκανα το Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, που ήταν όταν έρχεσαι συνταξία και την παρουσίαση. Ήταν η μόνη περίοδος που πληρώθηκα. Όταν έκανα το Πέστα Θέκλα ήταν άνευ πληρωμής. Και πολλές ώρες η Αριστονίκη και στην αρχή συνταξία της εκπομπής εκείνης, αλλά και στην επιτόπου ερχόσουνα. Ήσουνα καλεσμένη ή ήσουνα στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάντα ήταν εκεί η Αριστονίκη όταν κάναμε το Πέστα Θέκλα. Το 2014 μετά που τέλειωσαν το Πέστα Θέκλα για λόγους οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με εμάς, ούτε έχουν να κάνουν με την επιτυχία της εκπομπής, ήταν πάρα πολύ, πολύ ψηλή η επιτυχία της εκπομπής εκείνης, λόγους που έχουν σχέση με άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Στο κεφάλαιο για το mobbing μπορείτε να καταλάβετε. Ήσουν εσύ που έστησες πότε να κάνουμε τα βίντεο στο YouTube. Που τότε δεν μπορούσα να βγω μόνη μου και πιέζες με. Λες μου τότε να κάνω vlog στην ουσία και εγώ έσπρωχνες με. Και έκατσε και σχεδιάσαμε το Like Thecla μαζί. Θυμάσαι τον πιλότο. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που πάντα σπρώχνεις με να πάω μπροστά, πάντα λες μου γράψε, προχώρα, κάμε. Ο άλλος άνθρωπος ο οποίος με στηρίζει πάρα πολλά στην πρόοδο μου, την επαγγελματική και την καριέρα μου είναι ο παπάς μου, ο οποίος που πάντα, δηλαδή ήταν πάντα πάρα πολύ υποστηρικτικός, από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, ήταν πάντα εμπνευστικός και σπρώχνει με στο να εξελίσσουμε και χαίρεται με τις επιτυχίες μου. Ο άλλος ο οποίος επίσης είναι σπρωχτικός, ο Λάζαρος, ο γιος μου,
ο οποίος γιος μου θέλει να με βλέπει, να εξελίσσουμε και λέει μου πάντα ήξερα ότι έχεις μέσα σου το δυναμικό να κάνεις τούτα που κάνεις σήμερα και μπορείς να κάνεις ακόμα παραπάνω και φυσικά ο άντρας μου. Ο άντρας μου είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Τρεις άντρες και μια γυναίκα. Ναι. Και η φίλη μου Μαρία Ευλάσιο είναι υποστηρικτική, αλλά εσείς οι τέσσερις είστε οι άνθρωποι που είσαστε στο speed dial, που μιλώ τακτικά μαζί σας, που άμα γίνει κάτι να σας το πω, άμα με προβληματίσει κάτι να με στηρίξετε. Εσείς οι τέσσερις. Και χωρίς εσένα δεν θα μπορούσα. Γιατί πιστεύω θα μπορούσες. Δεν θα μπορούσα να το έκανα όπως το κάνω. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεις ότι ο φίλος σου, ο δικός σου άνθρωπος, στήριξε σε στο να προχωρήσεις να πας παρακάτω. Βασικό είναι το πράγμα. Δηλαδή, για μένα είσαι και μια όθηση προς τα μπρος. Και σε στιγμές που εγώ με κόφτε, δεν είσαι φάσεις που λέει, με νοιάζει, με ενδιαφέρει, θέλω να πω την τηλεόραση. Πέτα και τούτα! Ακόμα τα λάλλεις. Θέλει να πιστέψω στην τηλεόραση. Σε λες και ο Θεός, θέλω να πιστέψω στην τηλεόραση, λέει. Αφού αγάπη μου κάμνεις. Κάμνεις, καταλάβεις. Δεν θέλω. Φέτος δεν θέλω. Αν νιώμα τηλεόραση δεν έχουμε τι να δούμε. Να χωρίς τον Λουί, πες είμαστε. Να πω στον Λουί, θέλουμε και κάτι άλλο. Μόνο τον Λουί φορούμερα. Ναι. Τέλος πάντων, θα την κανονίσω. Εν ήθελε να φύγω από την τηλεόραση. Με τίποτα. Μην αγχώνεστε, θα την κατακτοποιήσω. Καθημερινή εκπομπή, ποτέ ξανά, ποτέ. Εντάξει, συζητούμε το τούτο. Ποτέ καθημερινή εκπομπή, ξανά, ποτέ. Φίλε, με αγαπώ σε πάρα πολύ. Κι εγώ αγαπώ εσύ. Μάνα μου, κόρη. Είσαι στούλα, γιατί. Ό,τι βρεφόρησε. Ροδιοθερμαντικές. Δες τον και τον που φορείς, είναι ωραίο. Ροδιοθερμαντικές λοιπόν, και αυτό είναι το ωραίο πράγμα που μου δώσεις. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Σου πάει πολύ. Ευχαριστώ. Φιλάκια! Λοιπόν, είμαστε φίλες που τα αλήθεια. Ένα απάντησες στο ερώτημα, καπελώνωσε. Φυσικά και εγώ δεν είπα ότι άμα θέλω να μιλήσω, να μιλήσω. Θέλω δικηγόρο. Καπελώνωσε όμως. Όχι. Δεν φορώ καπέλο. Δεν σου φτιάξω ένα καπέλο. Την άλλη φορά θα εμφανιστώ με καπέλο για να με λαλούν ότι με καπελώνει. Να είμαι καπελωμένη που μόνη μου. Σου φτιάξω ένα που τζόντου σκουφί που έκανε το Παναγιώτη που γυρνάει ο κόσμος. Σκουφώνω σε τζίνο. Όλοι το κοροϊδεύεται για τζόντου σκουφί, αλλά το φορεί. Ιδέες, ο άνθρωπος προστατεύεται. Δεν μπορείτε να μας προκαλέσετε αρνητικά συναισθήματα της μιας για την άλλη. Ο καθένας να ασχολείται λίγο με τον εαυτό του. Νομίζω είναι καλύτερα. Δηλαδή, ίσως αν νιώθετε εσείς, μιλούμε τώρα για τους ελάχιστους ανθρώπους. Δηλαδή, η πλειονότητα του κόσμου με το πακούει Αριστονίκη και βλέπει Αριστονίκη, μαθαίνει τραλαλά. Η Αριστονίκη μας. Καταλάβες. Ενώ ότι είσαι πάρα πολύ αγαπητή στο κανάλι, εξαιρετικά αγαπητή στο κανάλι. Και σε μένα. Αν κάποιο νιώθει ότι εγώ καπελώνω την Αριστονίκη ή ότι κάνω τις πράγματα που ήδη δεν συναισθάνεται, να κοιτάξει μέσα του μήπως κάνουν του τσίνου πράγματα άλλοι. Που προβάλλει τα πάνω στην Αριστονίκη. Που δεν τα αντιμετωπίζει και θέλει να τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα πραγματικά προβλήματα και όπου υπάρχουν έτσι να που δημιουργούνται. Κανούμε στα δικά μας. Είμαστε πολύ γεμάτοι. Πλήρης. Υπερπλήρης. Ναι, είμαστε υπερπλήρης. Γεια σας! Γεια!